Καλωσορίσατε στο ωραιότερο φρούριο της Πελοποννήσου. Καλωσορίσατε στο Παλαμίδι. Πιστή στην παραγγελία του Υπουργείου Πολιτισμού για την Πανσέλινο του Αυγούστου, μια γιορτή που ισχύει από το 1999-2000, διοργανώνουμε σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπλιαίων αυτή την υπέροχη βραδιά. Υπεύθυνος για ό,τι καλό συμβεί, γιατί κακό δεν θα συμβεί, είναι ο μαέστρος μας, ο οποίος συνεργάζεται με τον μαέστρο της Λυρικής και με διακεκριμένους καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν για μας απόψε. Θα μας χαρίσουν αυτό που εκείνος βάφτισε Φεγγαρόκαστρο, Παλαμίδι Φεγγαρόκαστρο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Δήμο που πάντα είναι μαζί μας στις εκδηλώσεις που κάνουμε στα μνημεία. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους αρχαιοφύλακες που έρχονται αυτές τις ώρες χωρίς αμοιβή και με πολύ μεγάλη χαρά για να υποστηρίξουν την εκδήλωση. Θέλω πολύ να ευχαριστήσω όλους εσάς που τιμάτε τα μνημεία μας, γιατί τα μνημεία μένουν ζωντανά όταν οι άνθρωποι δεν τα ξεχνούν. Καλή διασκέδαση. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε την υποδέσποινα την κυρία Παπαδημητρίου από καρδιάς που μας υποδέχεται για μία ακόμα φορά στο μνημείο που τόσο λατρεύει, το Παλαμίδι. Ο Αύγουστος φεγγάρι χωρίς Παλαμίδι δεν υπάρχει. Έτσι θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που δούλεψαν για να έχουμε τη σημερινή εκδήλωση. Πρώτα-πρώτα τους δύο μαέστρους, τον Παναγή Μπαρμπάτη και τον Θοδωρή Αντωνιάδη, οι οποίοι συνεργάστηκαν για να έχουμε το αποτέλεσμα που θα ακροαστούμε αργότερα. Και όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι δεν φαίνονται, και αυτούς που φαίνονται και είναι γύρω-γύρω, και όπως είπε η κυρία Παπαδημητρίου, έρχονται εδώ για να ξενυχτήσουν μαζί μας, ενώ δεν είναι μέσα στις αρμοδιότητές τους. Είναι όμως μέσα στην ψυχή τους, γιατί βάζουν την ψυχή τους στην υπηρεσία του κόσμου. Και φυσικά, ένα Παλαμίδι που δεν είναι γεμάτο από κόσμο δεν μπορεί να μεταφέρει το μήνυμά του. Καλή ακρόαση σε όλους. Θα ήθελα να πω ότι συνήθως γίνεται αυτό στον Αύγουστο και μνημεία. Φέτος, μια μεταβατική χρονιά, ο Αύγουστος και μνημεία, για να μην έχουμε εκτόσεις, έκανε ένα διάλειμμα. Του χρόνου θα είμαστε πολύ καλύτεροι εδώ από κάθε άλλη χρονιά. Καλή ακρόαση λοιπόν. Oh,
Ένας από τους σπουδαιότερους μαέστρους που έχουμε στην Ελλάδα και προσωπικός μου φίλος, ο Θοδωρής Αντωνιάδης.